Στη συνέχεια θα διαβαστεί η ομιλία με τίτλο «Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στους μαθητές, θύτες ή θύματα» της Ρούλας Γεωργιάδης, που είναι ειδικευόμενη ψυχιατρική στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, η οποία θα διαβαστεί, γιατί για λόγους υγείας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί η συνάδελφος. Εκ μέρους του Τμήματος Υγείας να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση στην εισηγήτρια. Η πανδημία επέφερε σημαντικές αλλαγές σε όλους τους λαούς και ιδιαίτερα στα παιδιά τους. Η ανασφάλεια για το μέλλον και την υγεία μας, η ένταση του αποκλεισμού πρόσβασης, δημόσια και δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, μέσω της μετατροπής των νοσοκομείων σε μιας νόσου και της περαιτέρω εμπορευματοποίησης της υγείας, ο περιορισμός και η διακοπή μιας σειράς αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η ένταση της εργασιακής εκμετάλλευσης των γονέων, η τελεεκπαίδευση που ενέτεινε τη στήρα αποστήθηση και μετάδοση γνώσης, αλλά και την κοινωνική απομόνωση των παιδιών, την κοινωνικοποίησή τους δηλαδή κατά κύριο λόγο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά είχαν τεράστιο αντίκτυπο στον ευάλωτο και αναπτυσσόμενο ψυχισμό παιδιών και εφήβων. Και αν οι βραχυπρόθεσμες συνέπειες της πανδημίας στα παιδιά σκιαγραφούνται με σκούρα χρώματα, να λάβουμε υπόψη ότι τις μακροχρόνιες συνέπειες του στίγματος της πανδημίας ακόμα δεν τις έχουμε δει καθαρά. Παρ' όλα αυτά, αχνοφαίνονται ήδη και το τελευταίο διάστημα είναι πολύ ψηλά στη συζήτηση το θέμα της νεανικής παραβατικότητας. Προβληματίζουν αρκετά γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς τα ζητήματα του bullying, της νεανικής παραβατικότητας κτλ. Τα φαινόμενα αυτά μπορεί και να διωγγώνονται από ορισμένα ΜΜΕ σκοπίμως για να προβάλλουν ως απάντηση την ένταση της καταστολής, να συνδέσουν φαινόμενα βίας με διεκδικήσεις. Ενταγμένα βέβαια όλα αυτά και στην κατεύθυνση καταπολέμησης του εξτρεμισμού της νεολαίας, με βάση τα οποία έχουν εκπονηθεί και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούνται στα σχολεία. Σε κάθε περίπτωση, τα φαινόμενα αυτά επιβεβαιώνονται και από εκπαιδευτικούς και γονείς και έχουν αντικειμενική βάση. Χωρίς να κλείνουμε εδώ το θέμα, φαίνεται πως το παραπάνω φαινόμενο είναι συνδυασμός ορισμένων παραγόντων που εδώ θα θίξουμε ακροθυγώς. Η πανδημία, η καραντίνα και ο εγκλεισμός έχουν δημιουργήσει ένα εσωστρεφές ψυχικό επιθετικό δυναμικό, αδυναμία και δυσκολία επικοινωνίας, η οποία επιτάθηκε από την ενασχόληση με τα smartphones και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν εντάσεις, άγχοι και αγωνίες μέσα στα λαϊκά σπίτια που δημιουργούν όρους επιθετικότητας στα παιδιά, είτε ως μίμηση είτε ως διέξοδο. Το ίδιο το περιεχόμενο της αστικής ιδεολογικής παρέμβασης και στα πλαίσια του διαδικτύου ευνοεί την αναπαραγωγή της βίας, της απείλας, της εμπορευματοποίησης του ανθρώπου, του γυναικείου σώματος. Τελικά όλα αυτά συντελούν στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και επιθετικού κοινωνικού πλαισίου, οδηγεί τους νέους στο να βιώνουν αδιέξοδες καταστάσεις. Τα εφιαλτικά στοιχεία των πρόσφατων επιστημονικών μελετών. Μελέτες που έχουν διεξαχθεί κυρίως σε Ευρώπη και Αμερική καταδεικνύουν επίταση ψυχικών διαταραχών και δυσκολία κοινωνικής προσαρμογής τόσο στα παιδιά όσο και στους εφήβους. Πολλά παιδιά και έφηβοι βιώνουν μέσα στην πανδημία καταθλιπτικό συνέστημα, παρέτηση και παρουσιάζουν διαδικτυακή εξάρτηση, ενώ αυξήθηκαν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα, περισσότερο ευάλωτα φαίνεται να είναι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, υπερκινητικότητα, ελλειμματική διαταραχή αλλά και διατροφικές διαταραχές. Ας επισημάνουμε κάποια πιο συγκεκριμένα παραδείγματα. Αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και θυμού στα παιδιά και τους εφήβους στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας έδειξαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Μελέτης Υγείας και Λειτουργικότητας σε περιόδους μεταδοτικών λοιμώξεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 10 Ενδεκάτου 2020 έως 25 Ενδεκάτου 2020 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 689 παιδιών και εφήβων, εκ των οποίων 332 ηλικίας 7 έως 13 ετών, 52% αγόρια, 48% κορίτσια, και 357 ηλικίας 14-17 ετών, 51,5% αγόρια, 48,5% κορίτσια. Αναφέρθηκε αύξηση του χρόνου χρήσης του ίντερνετ, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το ΜΜΕ, στο 68% των εφήβων που συμμετείχαν στην έρευνα. Αυτή η αύξηση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στα κορίτσια, συγκριτικά με αυτή των αγοριών.
Παρατηρήθηκε ένα υπερβολικό άγχος, κάποιες φοβίες, καταθλιπτικό συνέστημα που σχεδόν διπλασιάστηκε και το κυριότερο ένα συνέστημα παραίτησης και έλλειμμα προοπτικής. Στα κορίτσια είδαμε μια εσωτερήκευση, σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, όπως ο αυτοτραυματισμός που έφτασε το 10% σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας, αλλά και από τη Διεθνή Βιβλιογραφία. Ενώ τα αγόρια είχαν μια επιθετικού τύπου, εξωστρεφή συμπεριφορά και υπήρχαν και επεισόδια ενδοοικογενειακά, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον τους. Κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, το 2020, παρατηρήθηκαν αύξηση 70% φαινομένων cyberbullying, αύξηση 40% παρουσίας κακόβουλου επιβλαβούς περιεχομένου σε διαδικτυακές πλατφόρμες παιχνιδιών, 900% αύξηση απειλητικών υβριστικών μηνυμάτων μέσω Twitter, κυρίως προς την Κίνα, και 200% αύξηση των επισκέψεων σε hate sites. Η χρήση κοκαίνης έχει φτάσει να είναι 3 φορές μεγαλύτερη από την αρχή της πανδημίας, ενώ το 2020 φαίνεται να είναι η χρονιά με τη μεγαλύτερη χρήση κοκαίνης εδώ και μία δεκαετία. Αναλυτικότερα, το Μάρτιο του 2019 η κατανάλωση κοκαίνης ήταν 482 γραμμάρια την ημέρα, ενώ στο πρώτο lockdown, το Μάρτιο του 2020, φτάσαμε σε διπλασιασμό, 804 γραμμάρια ανά ημέρα. Και στο δεύτερο lockdown, το Νοέμβριο του 2020, σε τετραπλασιασμό, δηλαδή 1.837 γραμμάρια ημερησίως. Η αύξηση όμως συνεχίστηκε, φτάνοντας το Μάρτιο του 2021, σε χρήση 2.396 γραμμαρίων ημερησίως, ενώ φαίνεται πως η χρήση είναι πιο διαδεδομένη στις ηλικίες 15 έως 64 ετών. Μάλιστα, σύμφωνα με έκθεση του ΚΕΘΕΑ για το 2020, φαίνεται ότι η πανδημία ενίσχυσε τη χρήση του διαδικτύου και του Darknet για την παράνομη αγορά ναρκωτικών. Πέρα από τις μείζονες εκδηλώσεις στην ψυχική σφαίρα του νέου ανθρώπου, ο αντίκτυπος της πανδημίας και των συνεπειών της εγκληματικής διαχείρισής της από όλα τα καπιταλιστικά κράτη επιδρά συνολικά αρνητικά στην ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού. Επιδρά ανασταλτικά και εμποδίζει την ορίμανση και εξέλιξη στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, τη συναισθηματική εξέλιξη και στη δυνατότητα αναγνώρισης και έκφρασης συναισθημάτων, πόσο μάλλον με υγιή τρόπο και όχι με αναπαραγωγή θυμού και οργής, που αντίστοιχα μπορεί να οδηγήσει σε εκφράσεις βίας και επιθετικότητας. Αντίστοιχα, εξαιτίας της μειωμένης αλληλεπίδρασης με συνομιλίκους αλλά και γενικότερα, με άλλο κόσμο πέρα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, καθώς και η υποκατάσταση της ζωντανής επαφής με εικονικά μέσα, εξαιτίας του τυποποιημένου, κουραστικού και στήρου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα από μια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα ερεθίσματα που δέχεται το παιδί είναι περιορισμένα και με κοινό επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Συνθήκη που οπωσδήποτε έχει αντίκτυπο στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων του και στην εξελισσόμενη διαδικασία διαμόρφωσης κριτηρίου για αυτό που ζει. Στο έδαφος του συνολικότερου αντιδραστικού περιεχομένου του αστικού σχολείου, το οποίο εμποδίζει τη συγκρότηση μιας στέρεας επιστημονικής υποδομής κατανόησης του κόσμου. Στον αντίποδα καλλιεργείται η εξοικείωση στη γρήγορη πληροφορία, χωρίς δυνατότητα κριτικής θεώρησης, η ελαχιστοποίηση της λεκτικής επικοινωνίας και της επένδυσης στην ανθρώπινη επαφή και βέβαια ένα μόνιμο αίσθημα φόβου και ανασφάλειας, ένα διαρκές αίσθημα άγχους για την επιβίωση. Τα παιδιά εκπαιδεύονται να ζουν με αυτό το φόβο, εκπαιδεύονται στην υποταγή, αλλιώς θα υποστούν συνέπειες, αλλά και στην αποθέωση της ατομικής ευθύνης. Έκδηλες είναι οι επιπτώσεις από τα περιοριστικά μέτρα και την απαγόρευση εξόδου και παιχνιδιού. Τελευταία έχουν αυξηθεί και τα περιστατικά βίας τόσο ενδοσχολικά όσο και μέσω διαδικτύου. Ενώ πολλή συζήτηση έχει ανοίξει, πατώντας πάνω στο δικαιολογημένο προβληματισμό γονέων και εκπαιδευτικών και σε διάφορους κύκλους στα ΜΜΕ. Επιχειρείται βέβαια εδώ η απόδοση της ευθύνης μεμονωμένα στον τρόπο ανατροφής από την οικογένεια, σε ελλιπή ενασχόληση και επιτήρηση από τους εκπαιδευτικούς, κυρίως γιατί δεν λειτουργούν ως μηχανισμός καταστολής και τιμωρίας. Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να προφυλαχτούμε από μία παρεξήγηση, αναδεικνύοντας το εξής. Ο κρίσιμος ρόλος της οικογένειας υφίσταται πάντα στο έδαφος ενός συγκεκριμένου κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου
και ως εκ τούτου δεν δρά ανεξάρτητα, αλλά πολλαπλασιαστικά, στην εμπέδωση των κυρίαρχων αξιών και ιδεών, υποτάσσεται στο αξιακό και ιδεολογικό περιεχόμενο της τάξης που έχει την εξουσία. Σημαντική παράμετρος λοιπόν σε όλα αυτά είναι η ταξική διάσταση, ακόμα και στις ψυχοκοινωνικές συνέπειες της πανδημίας. Άλλωστε, σε πάρα πολλές μελέτες της περίοδου έχει φανεί ότι τα σοβαρότερα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν παιδιά των φτωχών λαϊκών οικογενειών, ακριβώς επειδή οι αποκλεισμοί που βιώνουν, αλλά και τα αδιέξοδα σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, είναι σαφώς πολλαπλάσια. Ακόμα μεγαλύτερους αποκλεισμούς βίωσαν τα παιδιά με αναπηρία και οι οικογένειές τους, αφού στα ήδη σοβαρά προβλήματα αυτών των οικογενειών που προέρχονται από τη φύση της αναπηρίας, προστέθηκαν οι συνέπειες της πανδημίας και του εγκλεισμού. Η παρακολούθηση εκπαιδευτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων μειώθηκε δραματικά ή και σταμάτησε εξαιτίας της ανεπάρκειας των μέτρων προστασίας από τον COVID-19, όπως για παράδειγμα η αναγκαία αραίωση του πληθυσμού στις δομές ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και αποκατάστασης, αλλά και των υγειονομικών πρωτοκόλων λάστιχο. Παράλληλα, δομές όπως τα ΚΔΑΠ παρέμειναν σε lockdown για μεγάλο χρονικό διάστημα, με σαφή αντίκτυπο στην κοινωνικοποίηση, την ψυχοεκπαίδευση, αλλά και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της λειτουργικότητας αυτών των παιδιών. Απόρρια των παραπάνω ήταν η αύξηση της επιθετικότητας και της παρορμητικότητας, αλλά και η παλινδρόμηση ως προς τη λειτουργικότητα και την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.